Να ευχαριστήσω καταρχήν το Βελισάρι για την τιμητική πρόσκληση σε αυτή την τόσο σημαντική εκδήλωση. Να ευχαριστήσω λοιπόν το Βελισάριο πολλαπλώς για αυτή την τιμητική εκδήλωση, πρόσκληση σε αυτή την τιμητική, σε αυτή την εκδήλωση και να εκφράσω τη βαθιά μου συγκίνηση που μου δίνεται η ευκαιρία να πω δύο λόγια για τη σπουδαία μορφή του ΤΣΕ, μιας πτυχής του μόνο, παρουσία της σπουδαίας γιατρού και ακτιβίστριας Αλέιδα Γκεβάρα και παρουσία του πρεσβευτή του νησιού της Επανάστασης. Ευχαριστώ πολύ. Ο ποιητής Ερνέστο Τσε Γκεβάρα. «Πρέπει να γίνεις σκληρός, χωρίς όμως να χάσεις ποτέ την τρυφερότητά σου», έλεγε ο Τσε. Σε αστικές περιόδους η τέχνη, η ποιητική εν προκειμένου και η ζωή κινούνται σε ράγες παράλληλες, οι οποίες ουδέποτε συναντώνται, όσο και αν τις προεκτείνουμε από την Παταγωνία μέχρι το Άπειρο. Ταυτόχρονα, ανάμεσά τους παρεμβάλλεται και ένας διπλής όψιος καθρέφτης, με αποτέλεσμα η ζωή και η τέχνη να βλέπουν το είδωλό τους, πιστεύοντας ότι βλέπουν η μία την άλλη και ως εκ τούτου περιγράφουν, ερμηνεύουν, μεταβάλλουν τα κοινωνικά δρόμενα για την εξύψωση του ανθρώπου. Ο Τσε, στις λιγοστές απόπειρές του να εκφραστεί ποιητικά, αντιμετωπίζει τόσο την ασυμβατότητα στην πορεία της τέχνης και της ζωής, όσο και την ενδιάμεση παραμορφωτική πραγματικότητα μιας κοινωνίας που οδεύει στο πουθενά. Και προσπαθεί να τη συγκεράσει. Ακόμα και στα πιο απλά του ποίηματα, το λιβάδι γίνεται μια ολόκληρη ήπειρος που απλώνεται γλυκά και ανεξίτηλα. Και η μνήμη, αν και πεσμένη μες στο δρόμο, επιμένει όρθια. Η μνήμη του πλάνητα αναδύεται μέσα από τα ερείπια των Ίνκας και των Μάγια, τα είχε επισκεφτεί, που αφανιστήκανε από τον Ισπανικό και τον Αμερικανικό ιμπεριαλισμό. Ο Τσε, ταξιδεύοντας, δεν υποφέρει τόσο από το άσθημα του, όσο αντικρίζοντας σε κάθε βήμα του τα ανθρώπινα ερείπια των θυμάτων της United Fruit, της Μανάβησας όπως τη λέγανε οι ντόπιοι, διαπιστώνοντας κάθε στιγμή τα φρικτά εγκλήματα των αμερικανοκίνητων γοριλανθρώπων και θέλει να παλέψει ώστε η μνήμη του παρόντος να μην πέσει σε λίθαργο. Στο νοσοκομείο του Μεξικού, ξενυχτώντας δίπλα στον ανθρώπινο πόνο και στην Ήπεθρο, που τη δασκελίζει σπιθαμή προς πιθαμή, κρατάει τη μνήμη του όρθια, σε μια προσπάθεια να αναστηλώσει τη διαλυμένη αυτοκρατορία της Σονόρας, να χτίσει πέτρα-πέτρα με τα χέρια του τη μεγάλη αυτοκρατορία του ανθρώπου, να εκδικηθεί για εκείνους που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Και τότε αυτός ο τραγικός, ντελικάτος, ασθενικός ποιητής, με τον αχό από του Μάρξ και του Έγγελς στο τραγούδι, σφίγγει στα νεανικά του χέρια την πέτρα την παλιά, δίνει το σφιγμό του στα κόκκινα παλώμενα κοράλια, στους μικροσκοπικούς σχηματισμούς της κάθε μέρας και ορκίζεται, πάση θυσία, να γίνει ο ρωμαλαίος ποιητής του λαού. Είναι στίχη από δύο ποίηματά του, το αποχαιρετισμό στον Ντομάς, που ήταν ασθενής του, και στη σκοτεινή, και τη σκοτεινή αυτοπροσωπογραφία, που είναι πάρα πολύ διαυγής. Ο γιατρός Τσε γνωρίζει πως αν θέλει να γιατρέψει, να απαλύνει τον ανθρώπινο πόνο, πρέπει να μετατρέψει τις χένουσες πληγές της Λατινικής Αμερικής, τις εμάσουσες πληγές αυτού του κόσμου σε δροσερές πηγές. Και έχει ήδη βρει από πού θα αντλήσει το δικό του ελιξίριο. Η δική του κασταλία πηγάζει από τα έγκατα της γης και του ανθρώπου. Και λέει στον Ντομάς, «Σε καταλαβαίνω ακροτηριασμένο μου Χελιδόνη. Θα ήθελα να σε πάω στην κασταλία πηγή ή να σου δώσω ένα το ίδιο δυνατό ελιξίριο. Κι ας είμαι και γιατρός, κοιτάζοντας τα πράγματα που δεν μπορώ να αλλάξω, που μόλις τα κατανοώ, έχω κι εγώ τη μαγική μου συνταγή. Πιστεύω ότι την έφτιαξα σε ένα ορυχείο της Βολιβίας, μπορεί και της Χιλής, του Μεξικού ή του Περού, ή στο διαλυμένο βασίλειο της Σονόρας, ή σε ένα μαύρο πόρτο της Αφρικάνικης Μπραζίλιας, ή σε όποιο μέρος μια λέξη.
Ο Τσέ καταδύεται και αναδύεται στο ρυθμό των κόκκινων παλώμενων κοραλιών, γι' αυτό και διασχίζει δύο φορές μέσα σε μια πενταετία τις ανοιχτές φλέβες της Λατινικής Αμερικής. Και βρίσκεται παντού, όπως έξοχα το έχει αποδώσει ο εθνικός ποιητής της Κούβας Νικολάς Γκιγέν, στο ποίημά του «Τσέ Κομαντάντε», που ξεκίνησε να γράφεται σαν σήμερα, μια μέρα πριν από τη δολοφονία του πολύτιμου φίλου του, μόλις έφτασε το νέο της σύλληψής του και διαβάστηκε το ποίημα στην πλατεία της Επανάστασης στις 18 Οκτωβρίου 1967. «Είσαι παντού», το ανέφερε και ο πρέσβης πριν, «στον Ινδιάνο, τον αποχαλκό και όνειρα πλασμένων, κι είσαι στη μαύρη, εξεγερμένη, τρικυμισμένη λαοθάλασσα, στου πετρελαίου των εργάτη και του νήτρου, και στη φρικτή εγκατάλειψη της μπανανοφυτείας, και στις μεγάλες πάμπα στο πετσί, και στο αλάτι, και στη ζάχαρη, και στις φυτίες του καφέ. Εσύ, φιγούρα αναδυόμενη από το αίμα σου καθώς οριάστηκες και ζωντανός όπως δεν σε ήθελαν, Τσέ, κομαντάντε, φίλε». Γιατί από την αρχή ο Τσέ έχει ήδη διαλέξει. «Προτιμάω», είχε πει το 52, «να είμαι αναλφάβητος Ινδιάνος παρά εκατομμυριούχος Αμερικάνος». Και επειδή ο ιμπεριαλισμός δεν είναι τροπικό φρούτο της Λατινικής Αμερικής, ο Τσέ εμπνέεται όχι μόνο από τον Ινδιάνο, αλλά ταυτίζεται και με τον Νείλο, το ποτάμι. Κατά την κρίση του Σουέζ το 1956, στο ποίημά του «Ύμνος στον Νείλο». «Και μπήγονται στη σάρκα μου οι άγριες δαγκωματιές από τα πικιοκρατικά σαγόνια, τα διεφθαρμένα αρπακτικά σαγόνια του Ισραήλ». Σημερινή στίχη. «Σήμερα η χώρα μου είναι σπαρμένη κόκαλα και ετοιμάζω το όπλο μου για τις μικρές μου νίκες. Το έπο σου οδηγεί τα ιδανικά μου. Κοινή η θύμησή μου τον αγώνα σου. Η θύμησή σου τον αγώνα μου. Σήμαντρο από το μακρινό σου μεγαλείο. Αν η ορμή σου δεν φανεί του πλάτα εκεί τις όχθες και αν το παράδειγμά σου δεν καρπίσει για να τον βγάλει από το λίθαργο, θα έχω τις κόρες των ματιών μου φορτωμένες με το σπέρμα σου για να το σπείρω στη γη τζακισμένη». Εννοεί το Ρίο Δελαπλάτα της πατρίδας του. Κατά μια ποιητική σύμπτωση, ο αγώνας μεταφέρθηκε, ξεκίνησε και καρποφόρησε σε έναν άλλο πλάτα που πηγάζει από τη Σιέρα Μαέστρα. Ο Τσέ έχει ήδη αποφασίσει το διαρκές ταξίδι του μέχρι τα θαράγγια της Βολιβίας, να βουτήξει στο κόκκινο ποτάμι της Επανάστασης. «Τεντώνω κιόλα στο κορμί μου έτοιμο για μάχη», είχε πει στο πρώτο του ημερολόγιο. Για τον Τσέ, η τέχνη της ζωής και η ποιητική τέχνη πάβουνε να είναι ράγες ασύμβατες μόνο σε επαναστατικές περιόδους. Με τον εκτροχιασμό του τρένου στη Σάντα Κλάρα, έσπασε τον καθρέφτη ανάμεσα στις ράγες, τον καθρέφτη της καπιταλιστικής βαρβαρότητας και τίναξε στον αέρα, ενώνοντας έτσι τις γραμμές των παραλλήλων. Και έκανε την ποίηση επανάσταση και την επανάσταση ποίηση. Τον κέρδισε η μια, κατάκτησε όμως και τις δυο. Αυτή η μικρή εισαγωγή και τα ποίηματα που ακολουθούν είναι ένα ελάχιστο μόνο μέρος από βιβλίο μου υπό έκδοση. Δύο ποίηματα του Τσέ. Το πρώτο είναι και το πρώτο από τα 21 μόνο ποίηματα που έχει γράψει, όλα μεταξύ 53 και 56, στο δεύτερο ταξίδι του στη Λατινική Αμερική. Γράφτηκε με αφορμή τη 2 Αυγούστου του 1953, μέρα των Ίνδιων και της αγροτικής μεταρρύθμισης, αναφορά στην εξέγεση της 9 Απριλίου του προηγούμενου έτους. Έχει ρυθμό και κάποιες ομοιοκαταληξίες, το είχε προσπαθήσει το πρώτο του ποίημα, στοιχεία που προσπάθησα να κρατήσω. Έχει μελοποιηθεί αυτό το ποίημα το 2011. «Στους μεταλλορίχους της Βολιβίας», στις 9 ενός Απρίλη είναι η αφιέρωση, «είναι ο κεραυνός και ξεμπουκάρι με το ασύγκριτό του το μουγκριτό. Μυριάδες κεραυνοί ξεσπάνε, βαθύ τραγούδι, σαν βογγητό. Είναι οι μεταλλορίχοι που καταφτάνουν. Είναι οι μεταλλορίχοι αυτού του κόσμου, άντρες που μένουν θαμπωμένοι σαν βγαίνουν έξω στο ήλιο το φως. Αυτοί που εξουσιάζουν τον κεραυνό, που τις βροντίς του λατρεύουν το βρυχυθμό. Τι κι αν τα θραύσματα τους θερίζουν, έτσι όταν σκάει ο δυναμίτης και τα κορμιά ανατιναγμένα κομμάτια γίνονται φρικτά, καθώς τους παίρνουν μπάλα οι πέτρες μες στις στοές της πυρηγενής, ποιος δίνει διάρα. Από του κεραυνού το στόμα ακούς το θάρρος τους που φτερουγίζει. Είναι αυτή η μεταλλορίχη, λαός που ο πόνος του ξεχυλίζει. Μέσα από τις σύραγγες χυμάνε, τις κρεμασμένες από τους γκρεμούς,
σαν ένας Μάριας παλάκων που ίσια στο θάνατο τραβάνε, δίχως το φόβο των θραυσμάτων. Θάνατος. Αυτή η λέξη είναι ο δικός τους προορισμός. Είναι ο θάνατος που σμπαραλιάζει. Είναι ο θάνατος από πυρητίαση. Είναι ο θάνατος από ανεμία. Ο αργός ο ρόγχος του θανάτου στη γαλαρία που καταραίει. Το δεύτερο είναι το τελευταίο ποίημα του Τσε. Το ποίημα «Γράμμα» προς την Αλέιδα Μάρξ πριν φύγει για τη Βολιβία. Κρατάω την προσφώνηση όπως μας την έχει παραδώσει ο Ρίτσος στη μετάφραση των ποιημάτων του Χικμέτ. Είναι ο πρώτος στίχος του πρώτου ποίηματος από το «Επιστολές και ποίηματα» 1942-46 του Χικμέτ. Ο Τσε έχει ιδιαίτερη αγάπη στο Χικμέτ. Στις 6 Ιουλίου 1956 γράφει στους γονείς του, λίγο πριν πάει στην Κούβα, «Από εδώ και στο εξής δεν θα θεωρούσα το θάνατό μου λόγω μεγάλης απογοήτευσης, αλλά, όπως λέει και ο Χικμέτ, το μόνο που θα πάρω μαζί μου στον τάφο θα είναι η θλίψη ενός ατέλειωτου τραγουδιού. Μονάκριβή μου εσύ στον κόσμο, κρυφά ξετρύπωσα από το αρμάρι του Χικμέτ ετούτον το μοναδικό ερωτευμένο στίχο για να δεις πόσο μεγάλη είναι η αγάπη μου. Ωστόσο, στον πιο βαθύ λαβύρινθο της ύπαρξης σμίγουν και αποδιώχνονται της λογικής μου η πόλη. Εσύ και όλοι οι άλλοι. Όλοι οι άλλοι μου ζητάνε να καταθέσω τα όπλα σε μια παράδοση ανεφόρων και με τον ίσιο μου το δρόμο να σκιάζω. Όμως, και δίχως να περιγελώ τους νόμους του εξειδανικευμένου έρωτα, σε έχω καλά φυλάξει στο δυσάκι μου. Σε κουβαλώ με στο δυσάκι του αχόρταγου οδηπόρου σαν το καθημερινό μας το ψωμί. Πάω να χτίσω τις εποχές της άνοιξης από αίμα και πυλό και αφήνω στο κενό της απουσίας μου ετούτο το φιλί αγνώστου διαμονής. Μα δεν μου ανακοινώσανε αν έχω θέσει ρεζερβές στη θριαμβική παρέλαση της νίκης και αυτό το μονοπάτι που οδηγάει στο δρόμο μου έχει ένα φωτοστέφανο από δυσίωνες σκιές. Άμα με προορίζουνε για τα σκοτεινά θεμέλια του κόσμου, κρύψτο με στο θαμπό αρχείο φυλάκιο της μνήμης και έχετο για τις νύχτες των δακρύων και των ονείρων. Αντίο μονακριβή μου εσύ, μην τρέμεις μπρος τους πεινασμένους λύκους, ούτε στην παγωμένη στέπα της απουσίας. Σε κουβαλάω εδώ, στο μέρος της καρδιάς και θα τραβήξουμε μαζί μέχρι που η ρότα μας θα σβήσει». Του λέμε και εμείς με τους στίχους του Νικολάς Γκυγέν από το Τσε Κομαντάντε, «Γεια σου Γκεβάρα, θέλουμε να πεθάνουμε για να ζήσουμε όπως πέθανες εσύ. Να ζήσουμε όπως ζεις εσύ, Τσε Κομαντάντε, φίλε». Θα μπορούσε να υποθεί πως ο Τσε είναι ο ποιητής των ποιητών, αφού 200 περίπου ποιητές από όλο τον κόσμο του έχουν αφιερώσει στίχους ή και ολόκληρες ποιητικές του συλλογές. Ποιητές βραβευμένοι με τα μεγαλύτερα βραβεία της χώρας τους, ανάμεσά τους και τρεις νομπελίστες. Ο Παύλο Νερούδα, ο Βιθέντε Αλεϊχάντρε, ο Ντέρεκ Γουόλκοτ. Περί τα 190 είναι και τα τραγούδια που έχουν γραφτεί κι αυτόν, χώρια οι 55 ταινίες που θα προβληθούν στο στούντιο. Συνεχίζω συμβολικά, λόγω των άγριων ημερών που ζούμε, με δύο ποίηματα που αποδεικνύουν πως ο Τσε και η αληθινή ποίηση, ο Τσε σαν την αληθινή ποίηση, είναι μια μεγάλη πατρίδα δίχως φράχτες. Το πρώτο ποίημα ανήκει στο Βορειοαμερικάνο Άλεν Γκίσμπεργκ 1926-1997. Το τρομερό παιδί της Beat Generation είχε πρωτοπάει στην Κούβα το 1953. Θαύμασε αργότερα την Κουβανική Επανάσταση και ξαναπήγε το Φλεβάρι του 1965. Είχε έρθει στη χώρα μας το 1961 και έγραψε το ποίημα «Η Ναυμαχία της Σαλαμίνας έγινε έξω από το πέραμα», όπου σε μια ταβέρνα το jukebox παίζει την αχάριστη του Τσιτσάνη και ο ποιητής θυμάται τα μάμπο της Σαβάνας. Μεταφρασμένο από το αγγλικό πρωτότυπο. Ελεγία για τον Τσε Γκεβάρα. Η φωτογραφία ενός παιδιού με μάτια διάπλατα. Αμούστακο, λαμπερό παλικάρι, χαμογελάει ξαπλωμένο κοιτώντας ψηλά. Ήρεμο, λες και χίλιοι γυναικεία φυλάνε τα όρατα μέλη του. Πρόωρα γερασμένο γαλήνιο αγγελικό αγορίστικο κορμί. Διορατικός Αργεντίνος γιατρός, οξύθυμος Κουβανός κομαντάντε, με μια αιώνια πίπα κράταγε ευλαβικά ημερολόγιο μες στα κουνούπια της Αμαζονίας.
κοιμάζεσαι σε ένα λόφο. Το βαρετό θρόνο της σαβάνας απαρνήθηκες. Μάτια που πετάνε σπίθες πάνω από το θάνατο των εφημερίδων. Πιο ανοιχτά από τους ζωντανούς στις αίθουσες του Κογκρέσου. Από που περνάνε στην TV γεμάτα κόκκους τα άδεια γυαλιά του Μακναμάρα, του Άλεν Ντάλες, η γριά ζωή. Εκείνες οι γυναίκες με τα μπομπέ καπέλα που κάθονται στις λασπογειτονιές της Λαπάς, στα 11.000 πόδια ψηλά στον ουρανό, πονοκεφαλιασμένες, πουλώντας μαύρες πατάτες φερμένες από τη γη με τις αχυροκαλύβες μέσα από τις χαράδρες του Πούνο, θα λατρεύανε τη λαχτάρα σου και θα γεμίζανε με φιλιά το πρόσωπό σου του νέου Χριστού. Θα φορέσουν τη μάσκα του πολέμου, με τα φλογερά κόκκινα μάτια και τους μεγάλους κοινόδοντες, και θα τρομάξουν τους στρατιώτες φαντάσματα που ξεσκίσανε τα πνευμόνια σου. Απίστευτο. Ένα παιδί γύρισε την πλάτη του στα χειρουργεία, στη γιατριά του Ύκτερου της Πάμπας, για να αντιμετωπίσει τους εμπόρους της Aluminium Company of America, τους μυριάδες χασάπιδες στο Συμβούλιο της United Fruit, νεφελώδη τραστ, θανατερούς και όδης δικηγόρους της φίρμας του John Foster Dulles, το μουστάκι του Άτσεσον, το κοκαλωμένο στέτσον του Τρούμαν, οργισμένους μέσα στη ζούγκλα, καβάλα σε ένα μουλάρι και με ένα ντουφέκι να σημαδεύει τον οργανισμό Αμερικανικών κρατών, τις εγωιστικές φιλοφρονήσεις του Ντίν Ράσκ, τις στρατοκρατικές επιδείξεις στο Πεντάγωνο, το θράσος διαφημιστών και ηλίθιων διανοούμενων από το Time μέχρι τη CIA. Ένα παιδί ενάντια στο χρηματιστήριο με όλη τη Wall Street να τσιρίζει ιστερικά. Ενάντια στην εταιρεία Κασίτερου, ενάντια στα πρακτορία ειδήσεων, ενάντια στον τηλεπαθητικό καπιταλισμό, ενάντια στους τρελαμένους για χρήμα επιστήμονες, ενάντια στα εκατομμύρια κολεγιόπεδα ταχωμένα στο άντρο της Family TV. Ένα λαμπερό, οργισμένο πρόσωπο που αντιμετωπίζει τα ηλεκτρονικά δίκτυα με ένα μόνο ντουφέκι. Το δεύτερο είναι του Ρώσου αιρετικού Γευγένη Γευτουσένκο. Σιβηρία 1933-2017. Υπογράφει μεταξύ άλλων και το ποιητικό σενάριο στο ντοκιμαντέρ του Μιχαήλ Κολατόζοφ «Είμαι η Κούβα 1964». Μετάφραση από το ισπανικό πρωτότυπο. Έχει παιχτεί το ντοκιμαντέρ εδώ, δεν θα είναι τώρα μάλλον, έτσι. Παίζεται. Το κλειδί του Τσε Γκεβάρα. Τα άλογά μας καλπάζουνε, γραμμή για ιέρα. Δεξιά μας η άβυσσος χάσκι, ζερβά μας η άβυσσος πάλι. Σαν να σε σκέφτομαι, κομμαντάντε, το φορτίο σου είναι ασήκωτη σφαίρα. Κουβαλάω μια σιωπή σαν σεισμό που μου σπάει το κεφάλι. Για τους αντάρτες δεν υπάρχουν μνημεία. Τα μνημεία τους με τα λυπημένα ανθρώπινα πρόσωπα είναι οι βράχοι. Τα σύννεφα ακίνητα, σαν να σκέφτονται ανθρώποι μονάχοι. Σαν να σκέφτεται το τοπίο εδώ στην ορεινή Βολιβία. Νιώθω ότι είμαι γεμάτος χαράδρες. Όλος πέτρα σκληρή και τραχιά σαν τα βράχια στην άγρια σχέρα. Τα νεύρα μου τεντώνουνε. Χαλινάρι που το τραβάει με βία καβαλάρι σε ατίθασο άτι. Το ρυθμό μου σε τούτο το πείμα τον δίνουνε τα αλογοπέταλα πάνω στην ξέρα. Που παραπατάνε στις πέτρες, στο θανάσιμο αυτό μονοπάτι. Κομαντάντε, η βιομηχανία θέλει το όνομά σου φτηνά να πουλήσει. Με τα ακριβό όνομά σου καινούριους πελάτες να τραβήξει ζητά. Κομαντάντε, όρκο παίρνω. Το πορτρέτο σου έχω δει στο Παρίσι σε αυτά τα μικρά τα σορτσάκια που τα λένε καυτά. Κομαντάντε, το πρόσωπό σου σε μπλουζάκια το κοιτάω τυπωμένο. Εσύ που ήσουν αφωτιά, καπνό να σε κάνουνε και αθάλι ζητάνε. Σε σκοτώσανε. Τα χαμόγελα που στάζουνε φαρμάκι σε θέλανε καιρό πεθαμένο. Γιατί στην καταναλωτική κοινωνία τους οι ιδέες σου αυτές δεν χωράνε. Το κλειδί του σχολείου που είναι? Όποιον χωριάτη ρωτάω έχει χάσει θαρρή στη μιλιά του. Τριγύρω μου νιώθω τη βαριά μυρωδιά του θανάτου. Ο τείχος λευκός σαν βάρκα σπανί που ακυβέρνητη πάει. Παγερή σιωπή. Μονάχα ο γήπας πετάει. Αντί για χρυσάνθεμα τις κοπριές των αλόγων βαστάνε. Το κλειδί του σχολείου που είναι? Δεν έχουμε ιδέα, σενιόρ, δεν έχουμε ιδέα. Με τα πολλά οι χωρικοί μου απαντάνε. Πού είναι το κλειδί από το Τσε Γκεβάρα το βαρύ πεπρωμένο? Το κλειδί για το μέλλον, πού είναι? Από φόβο μη δεν το βρω, ο πανικός με έχει εδώ καρφωμένο. Αδέρφια, είναι σκέτη αθλειότητα υποσχέσεις να δίνουμε και να μην τις κρατάμε. Το δικό μας παραπάτημα
είναι απάτη για αυτούς που αγαπάμε. Να γιατί είμαι σίγουρος πως το κλειδί βρίσκεται στα χέρια τα δικά μας. Αριστερά, αδέρφια, πάντα αριστερά να τραβάμε, αλλά ποτέ πιο αριστερά από εκεί που χτυπάει η καρδιά μας. Ας μου επιτραπεί τέλος να αποδώσω και το δικό μου φοροτιμής με δύο μικρά ποίηματα. Το πρώτο γράφτηκε πριν 2 χρόνια για την επέτειο γέννησης του Τσε και το δεύτερο χθες. Ένα σονέτο για τον Τσε. Πώς να χωρέσεις το μικρό σονέτο Τσε Γκεβάρα? Εσύ είσαι πείμα επικό με κόκκινη παντιέρα. Η ελευθερία που πέταξε, Ροσάριο, Σάντα Κλάρα. Η ποδερόσα η καρδιά, Αβάνα, Αγκόλα, Ιγέρα. Συγχώραμε. Και στήσανε με τη μοιραία σφαίρα ένα βωμό οι φωνιάδες σου πάνω από αχώ και αντάρα. Και ρίχνει φως και πυρπολεί κάθε καινούρια μέρα το ανέσπερο άστρο του Μπερέ στην τρυφερή σου κάρα. Και μέσα αυτή την ταξική αιματοβαμμένη αρένα, μπροστά στα οδοφράγματα του προλεταριάτου, σύντροφος είσαι στον λαόν την οργισμένη γένα. Λες και δεν σ' άγγιξε ποτέ το χνότο του θανάτου. Τα όνειρά μας οδηγάς παράφορα και ότσε τα λόγια σου, θεία μουσική, αποδίστομη ματσέτα. Επίγραμμα για τον Τσε Γκεβάρα. Με τον Τουφέκη έγραψε ποίηματα και νότες με ήλιους, με φεγγάρια και με σφαίρες. Στη Βολιβία επέταξε με τα πουλιά 335 μέρες. Τι κι αν τον κέρδισε στο σκάκι η Σάντα Μουέρτε, ο κόσμος πάντα το γενναίο υπότι θα θυμάται, που εκεί, στη μέση του ουρανού, με την Αθανασία πίνει μάτε. Ευχαριστώ πολύ. Άστα.